Η σύνταξη, ένα μηνιάτικο ενός συνταξιούχου έκανε η ζακέτα. Ήθελα όμως μέσα μου να την πάρω τη ζακέτα. Μάρκας, Πολ Σάρκ. Καταλάβατε κάτι? Πάω λοιπόν να πάρω τη ζακέτα. Δεν ξέρω κάτι. Χωρίς δόσεις. Βγάζω την πιστωτική κάρτα. Και το πληρώνεις το παλτό. Και το πληρώνω και μιλάω ταυτόχρονα στο τηλέφωνο. Και διαπιστώνω την ώρα που μου κάνουν το αμπαλάζ ότι μου το βάζουν σε μία σακούλα. Όχι, ούτε κουτί δεν είχαν της Πολσάρ. Ούτε κουτί δεν είχαν. Και λέω καλά ρε παιδιά. Μια ολόκληρη περιουσία για μια ζακέτα και το κουτί της φίρμας δεν υπάρχει. Πώς ήταν από την Ταϊλάνδη. Και λέω, πώς θα το πάω, πρώτον και κύριε. Εγώ, εσείς, μαϊμού. Τι είναι. Είναι σαν να υποτιμάς το ίδιο στο προϊόν. Υποτιμάς τον ίδιο σου το προϊόν. Το καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή εδώ δείχνει ότι δεν υπάρχει. Έτσι, ότι δεν ποιος ξέρει από πότε είναι αυτό το κομμάτι τώρα και τι γίνεται. Πήγες μήπως εδώ στο γνωστό εκπτωτικό χωριό που έχουμε κοντά στη δουλειά? Όχι. Θα σου πω γιατί. Πήγα στο Άττικα. Και στο Άττικα. Στο Άττικα. Στο Άττικα, στο Golden Horn. Εκεί πήγα λοιπόν. Εκεί πήγα. Είναι ντροπή του λοιπόν. Είναι ντροπή του. Δεν σέβονται τη δουλειά του. Θα κλείσει το Άττικα. Κλείσει με αυτή τη λογική, θα κλείσουν. Δεν μπορείς να παίρνεις 270 ευρώ μία ζακέτα της Πολ Σάρκ και να μην υπάρχει το κουτί. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει επαγγελματισμός, αυτό δείχνει ότι είναι ερασιτεχνισμός, αυτό δείχνει ότι δεν φταίει η τρόικα και ο δανειστής που έρχεται στην Ελλάδα. Δήμο μου, το καταλάβατε. Πολύ συχνά και εγώ αγορές για δωράκια στο Άττικα. Ξέρω ότι οι άνθρωποι έχουν. Όχι, δωράκια, εγώ δεν επιλέγω. Το καταλάβατε. Αυτό δείχνει η καρδιά μα η μοίρα. Θα κλείσουν. Σα το λέω, θα κλείσουν. Έχουν τα σχετικά αγάπη μου. Και τις σχετικές σακούλες. Δεν είναι ότι ακριβώς. Το έκανε κάποιος για αγάπη μου γλυκιά, θα κλείσουν. Ποιες εταιρείες δεν είναι. Και μάλιστα το μοντέλο ήταν το καινούριο. Ναι. Το καταλάβατε, θα κλείσουν λοιπόν, δεν σέβονται τον πελάτη, δεν σέβονται τη δουλειά τους, δεν σέβονται το προϊόν τους. Είναι απλά άτυχος, γιατί γενικά είναι όλοι άτυχος, ξεάτυχος σε μένα, έτυχε για να το αναδείξω. Έχουν πλήσει πωλήσεις, πολλά καταστήματα. Έτσι και εγώ αυτό πιστεύω που λέει Ελένη. Άσε μας ρε Ελενίτσα τώρα, άντε μην έρθω και σε βουτήξω από το λουρί. Σούπα, μην μιλάς αυτή την περίοδο. Καλά, μου είπατε από τη Δευτέρα να μιλάω. Δευτέρα έχουμε σήμερα. Όχι, αυτή τη Δευτέρα. Όχι, τη Δευτέρα, 20 του μηνό θα μιλήσει. Όχι, έχει δίκιο από τώρα, τη έδωσα ασυλία. Το έχω ξεχάσει.